Do you speak English? Parlez-vous français? Parlare italiano? Mas non è germanica. Basta di germanica. Ma dica spagnolo, mia cara. Spagnol, spagnol? Eh? Barcelona, Real Madrid, Budagueño? No, spagnol che sei. Chi pare da questo plasma di plasma che non borosce noi tu? Πας και είναι Τουρκά, αλλά... Τουρκά, Τουρκά! Τουρκού το ζάλ, που σε άντεσαι! Καραβάν σε ράι! Ούτε Τουρκά, αλλά είναι εσύ! Ελληνίδα είμαι! Έστω τώρα, παιδάκι μου, τόση ώρα της Ελληνίδα! Τι με αφήνει και κάνω όλο αυτό το μαραθώνιο από γλώσσα σε γλώσσα! Να, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστώ. Τζορτζ Αναστόπουλος, Έλληνο ομογενής του Κουβέιτ, πετρελαιοπαραγωγός. Χαίρο πολύ. Εσύ το ονοματάκι σου? Χριστίνα Φέξη. Χριστίνα Φέξη. Νομίζω ότι κάπου είδα στον κατάλογο το όνομά σας. Φέξη, Φέξη, Φέξη. Η Χριστίνα η Φέξη, η κόρη του εφοπλιστή με τα χιλιάδες καράβια, ε? Ναι. Ναι. Αυτά που οργώνουν τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, την Μεσόγειο, τον Ειρηνικό ωκεανό. Ναι. Γιατί ρωτάτε, δεν συμβαίνει τίποτα. Και που τώρα τελευταία αγόρασε ένα ορυχείο αδαμάντων στην Αφρική. Σε τιμή ευκαιρίες. Το είχαν εγκαταλείψει ως προβληματικό. Πίστευαν ότι ήταν άδειες οι κλάδες του. Ο παπάς ανακάλυψε καινούργιες. Κάποιο πολύ τυχερός. Τι συμβαίνει, εσείς τρέμετε. Είστε άρρωστος. Όχι, 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 εντάξει, με μια ελαφρά ηλίαση έχω πάρει. Ρε του μπαμπά. Τόσο καιρό να του προμηθεύω πετρέλα και να μην το λέει. Να μην έχω γνωρίσει την αξιολάτρευτη κορούλα του. Ταξιδεύετε μόνη? Μόνη. Το κατάλαβα, Πίσω από αυτά τα σκούρα γυαλιά διέκρινα μια θλίψη και μια μελαγχολία. Αλήθεια. Πώς τα καταφέρατε? Α, βέβαια. Είμαι παρατηρητικός εγώ, Οξυδερκής. Μόλις γνωρίσω έναν άνθρωπο, νιώθω αμέσως τις κρυφές σκέψεις και τα συναισθήματά του, Αμέσως. Καταλαβαίνω τα πάντα, εκτός από την εθνικότητα.